Δεν τα λες και κουβαρντάδικα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Εντάξει, εγώ βάλω τη γυαλιά μου για να μπορώ να βλέπω. Γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα εδώ. Λοιπόν, 25 λεπτά το λίτρο. Στα νησιά. Ναι, για 60 λίτρα. Το μήνα. Το μήνα. Για τρεις μήνες. Τρεις μήνες. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Για 180 λίτρα. Ναι. Εντάξει, είναι από αυτά τα πράγματα που λες ότι δεν μπορώ να μην πω ευχαριστώ, αφού μου δίνουν κάτι. 50 ευρώ για τρεις μήνες. Η κυβέρνηση νομίζω ότι. Όχι το μήνα 50 ευρώ. Ναι, τρεις μήνες. Ναι. Τρεις μήνες αρχίζει γενεμένα σε Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο. Η κυβέρνηση νομίζω ότι έχει πάρει κάποια μέτρα ανακούφισης. Στο ρεύμα ίσως. Ναι, εκεί που παίρνει άριστα, νομίζω ότι είναι στην επικοινωνία. Εδώ πρέπει, πραγματικά. Χρειάστηκαν 44 λεπτά σήμερα. Έτσι. 44 λεπτά για να βγούνε 4 υπουργοί να μας πούν ότι θα μας δώσουν 50 ευρώ σε 3 μήνες. Σε 3 μήνες. Αυτή είναι η ουσία. Πες μου, αν είναι κάτι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό. Εντάξει, είπαν και για το ρεύμα, ξαναλέω. Ναι. Είπαν και για τους αγρότες. Είπαν και για τα 300 που γίνανε 200 τελικά. Ναι, ήταν τελικά 200. Κοιτάξτε, δεν θέλω να προσβάλλω κάποιον προς Θεού, αλλά νομίζω ότι είναι η χαρά του Φοροφυγά και του Ρωμά. Για να μην πω το γύφτο και παρεξηγηθώ. Γιατί αν είδες και τα επιδόματα των παιδιών, έτσι, όσο πιο πολλά παιδιά, τόσο πιο πολλά επιδόματα, άμα τα αναγάγεις αυτά λιγάκι στη ζωή, θα δεις ποιους αφορούν. Α, και το 50 ευρώ μέτρα για να έχεις οικογενειακό εισόδημα με 30.000 ευρώ, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Γιατί οι πλούσιοι δεν πάνε, δεν το έχουν. Λοιπόν, ανάγκη. Νομίζω ότι η κυβέρνηση παίρνει άριστα στην επικοινωνία. Ένας πρωθυπουργός αξίριστος, ατιμέλητος. Χθες. Ναι, στυλ Μακρόν στην Ζελεύσκη. Τα πράγματα, παιδιά, παραπέμπουν εκεί δυστυχώς. Ή ευτυχώς, δεν ξέρω, αλλά ο Ζελένσκι είναι εξ ανάγκης, έτσι. Ο άνθρωπος στην εποχή είναι σε. Ναι, αλλά λάμψαρε στυλ. Λάμψαρε, είμαστε εντάξει. Στην εποχή της επικοινωνίας. Ο άλλος έχει εκλογές. Θέλω να. Εμείς έχουμε εκλογές. Θέσω απλά μετά από αυτά. Λες. Ναι, εγώ θέλω να θέσω απλά ένα προβληματισμό. Γιατί όλο αυτό το μπέρδεμα. 22 λεπτά το λίτρο, 25 στις παραμυθόρες περιοχές. Στα νησιά, για 60 λίτρα, για 3 μήνες. Δηλαδή, γιατί να γίνονται αυτά όλα. Μπορούσε να πει ότι για ένα μήνα δεν θα ισχύει η φορολογία που υπάρχει σήμερα στα καύσιμα. Ναι, δικαιολόγησε για ποιο λόγο δεν το κάνει. Ναι, κοιτάξτε, αν το πει όμως αυτό, θα φανεί το μέγεθος της φορολογίας. Εδώ είναι και το πρόβλημα. Δηλαδή, εντάξει μεν να αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει πρόβλημα, εντάξει να αντιληφθούμε ότι είμαστε σε μια δύσκολη συγκυρία, μια δύσκολη οικονομική κατάσταση, δύσκολο διεθνές περιβάλλον, αυξήσεις τιμών και η κυβέρνηση βοηθάει τους αδύναμους. Ναι, αλλά τελικά να μας πούνε και ποιο είναι το πιστοφόρο, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Δεν θέλει όμως, λέει, τους φόρους αυτούς να τους σταματήσει από αυτούς που έχουν. Διότι αν θα πεις στο αλλονού ότι ξέρεις θα πάρεις τόσα λίτρα επί τόσο και τελικά θα πάρει να 50 ευρώ στους 3 μήνες, αν του πεις ότι στο 50 ευρώ που θα πάει να βάλει βενζίνη, αν βάζει κανείς πια 50 ευρώ, ή 35 είναι φόροι, θα το καταλάβει μια χαρά. Δηλαδή, το ύψος της φορολογίας, ειδικά στα καύσιμα και στο ρεύμα, είναι δυσθεώρατο. Αυτό είναι εκείνο το οποίο πρέπει να σταματήσει, αυτό είναι εκείνο το οποίο πρέπει να χαμηλώσει. Διαφορετικά, θα μας μοιράζουν καθρεφτάκια, έτσι, και θα δείχνουμε τη χαρά, τη μεγάλη χαρά, που δείχνουν οι ηθαγενείς, δυστυχώς. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.